συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού, γιατί κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό και στο εξάμηνο γίνεται αυτό ενδιάμεσα, προκειμένου να μιλήσουμε για τη συμμετοχή, γιατί δεν είναι τόσο ότι κάνει κάτι το χαμόγελο, γιατί όλο αυτό που γίνεται γίνεται με έναν συνδυασμό των ανθρώπων του χαμόγελου, 464 επαγγελματιών, των 7.500 εθελοντών, αλλά μαζί με τους ανθρώπους στους θεσμούς του κράτους. Δηλαδή, επειδή λέμε και είναι πραγματικά τα στατιστικά στοιχεία που διαχειρίστηκε το χαμόγελο, που δεν είναι δομή, δεν είναι δομές, είναι ένας οργανισμός που έχει τις διάφορες δράσεις ξεχωριστές ανάλογα τις ανάγκες των παιδιών, των οικογενειών κλπ. Για το τελευταίο διάστημα έχουν δυστυχώς μπει όλα σε κάτω μια λέξη που λέγεται δομή. Και αυτή η δομή περικλεί ιδρυματική νοοτροπία, η οποία έχει γίνει, τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν καταφέραμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι συνεργάτες, όλοι αυτοί στην κοινωνία που, δόξα τω Θεώ, έχει το καλό κομμάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσπαθούν να περάσουν κάποιοι. Καταφέραμε και στηρίξαμε λοιπόν με τον ένα τον άλλον τρόπο. Το οποίο βέβαια θεμητό είναι. Δηλαδή, το να με αμφισβητεί κάποιος δεν σημαίνει ότι η αμφισβήτηση αυτή μπορεί εμένα να με βάλει. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί και κλείνω την παρένθεση. Ναι, έχετε δίκιο γι' αυτό, αλλά δεν μιλάω για την αμφισβήτηση σε έναν μεμονωμένο φορέα. Μιλάω για την αμφισβήτηση γενικότερα, ότι η κοινωνία δεν ασχολείται, ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται και όλα αυτά. Ενώ αποδεικνύουμε μέσα από την τράση μας ότι και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται, και οι άνθρωποι μέσα στην εισαγγελία, στην αστυνομία, στο νοσοκομείο έχουν ενδιαφέρον, εφόσον τους δοθεί κάποια δυνατότητα σεβασμού και αλληλοσεβασμού. Άρα βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι συγκερασμός όλων αυτών. Αυτό εννοώ. Κύριε Γιαννόπουλε, ωστόσο το πιο δύσκολο κομμάτι απ' όλα είναι αυτό το οποίο επισημαίνετε και λέτε, ότι εμείς εδώ μπορεί να υποστηρίξαμε το 2022 72.501 παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά την ίδια ώρα μέσα σε αυτές τις 72.501 παιδιά και οικογένειες βλέπουμε ότι καταγράφεται μια αύξηση 41% σε σχέση με το 2021. Τα περιστατικά τα περισσότερα είχαν να κάνουν με τι, κύριε Γιαννόπουλε? Να συμπληρώσουμε ότι δεχτήκαμε 197.548 κλήσεις, 4 γραμμές υποστήριξης βοήθειας του οργανισμού, που είναι μια κλήση ένα-δύο λεπτά, με 12 δευτερόλεπτα μέσω όρο αναμονής. Μιλάμε για την βία, ένας αριθμός μεγάλος, 40.735 παιδιά, που μέσα από την δράση πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της βίας, βλέπουμε ότι η βία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δυστυχώς το λέω έτσι έντονα, τεράστιες διαστάσεις. Ναι, είναι η κακιά λύσα και τα αποθεμένα μας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γυρίζουν μέσα στο κεφάλι μας και τα βγάζουμε στους δίπλα. Ξεχυλίζει όμως το θέμα, γιατί πηγαίνει στα παιδιά και στους έφηβους. Και πηγαίνει στα παιδιά και στους έφηβους, όπου είναι η απόρρεια όλων αυτών που βλέπουν και όλων αυτών που γίνεται. Με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο στις κλήσεις αυτές που αναφέρθηκα στις 4 γραμμές, που είναι πολύ σημαντικές για να γνωρίζουν, ας κρατήσουμε το 1056 όμως, που είναι μια γραμμή που δεχόμαστε από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη κλήσεις για θέματα που αφορούν παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που είναι το χειρότερο είναι ότι κάθε μέρα, σχεδόν αν βάλουμε τους αριθμούς, έχουμε μια κλήση για έναν αυτοκτονικό εδεασμό για να έφυγουμε μια εφήβη. Αυτό είναι άσχημα νέα, γιατί τα παιδιά, οι νέοι, πρέπει να έχουν αισιοδοξία. Πρέπει να μην διακατέχονται από τέτοια συναισθήματα, τα οποία τα βάζουν σε μια φρίκη η οποία δεν τους δίνει αυτή αυτό που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο μπλέκουμε. Μα είναι αυτό που τους δίνουμε ουσιαστικά. Και επειδή ξέρω αυτή την ώρα ότι ακούει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, είναι και ψυχολόγος, είναι και συστημικός. Γιάννη, σε σένα απευθύνομαι. Με συγχωρείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το κάνω. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τι είναι αυτό που δίνουμε σήμερα στα παιδιά μας και για ποιο λόγο τα παιδιά φτάνουν σε αυτό το σημείο. Έχετε δίκιο. Γεγονός είναι όμως ένα, ότι τώρα που μιλάμε έχουν γίνει ομάδες. Αρνούμε να τις πω συμμορίες. Τα παιδιά δεν έχουν γίνει ακόμη συμμορίες. Όταν θα γίνουν, θα είναι αργά πλέον για την κοινωνία. Θα έχουν γίνει παραβατικοί ενήλικες. Άρα λοιπόν είναι στη γειτονιά, στις πλατείες, περιμένουν, καραδοκούν, κουβαλάνε μαζί τους μαχαίρια, στιλέτα, αυτά τα περιβόητα τα οποία ανοίγουν αυτόματα. Μάλιστα
την περασμένη εβδομάδα ενημερώθηκα και εγώ προσωπικά, γιατί ξέρετε, είμαστε στην καθημερινότητα, αλλά μερικές φορές δεν το ξέρουμε κάποια πράγματα. Στο δημοτικό πλέον, στην Τετάρτη και Πέμπτη δημοτικού, ενημερωθήκαμε από σχολείο και σχολείο, καλό σχολείο, που μέσα σε παρένθεση στο καλό σχολείο, γιατί σχετικά είναι όλα, δεν είναι το κακό σχολείο, είναι η τάση που υπάρχει. Δέρουν τα παιδιά στη Λέτα και παρομοιάζουν και έχουν πάρει δυστυχώς κάποια ακούσματα από κάποια τραγούδια με στίχους που τα προκαλούν να μπουν, να βρουν το μαύρο, να βρουν τα ναρκωτικά, να μπουν στο να πάνε να χτυπήσουν κάποιον άλλον. Μπαίνουν σε μια διαδικασία, το ένα φέρνει το άλλο. Και συνεχίζουμε λοιπόν και με το θέμα της εξαφάνισης, που είναι απόρρια όλων αυτών, που είχαμε αρκετές εξαφανίσεις, φυγές, που πρέπει όμως να το εντοπίσουμε ότι δεν είναι αρπαγές από τρίτους, δεν είναι δηλαδή άρπαξαν ένα παιδί. Ακόμη και αυτό που αναφέρθηκε χτες για την προσπάθεια αρπαγής ενός 12χρονου, η αστυνομία δεν το επιβεβαιώνει. Υπάρχουν κάποιες δηλαδή καταστάσεις κατά καιρούς που λέγονται, που δεν επιβεβαιώνονται και είναι κάποιες, ας το πούμε, φαντασίες ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. 1515 παιδιά υποστηρίχτηκαν με δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης, και 167 ενήλικες, και εδώ βλέπουμε τους ενήλικες επίσης. Οι άνθρωποι που θέλουν να θέσουν τέρμα τη ζωή τους, φεύγουν να βρουν κάτι άλλο, άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα, άνθρωποι που έχουν μπλέξει με τα ναρκωτικά και που κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα στιγμή, και που εμείς με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και να πω, μια που το αναφέρουμε, το λέω πρώτη φορά σε εσάς, γιατί δεν έχει γίνει επίσημο ακόμη, ότι μέσα από ένα πρόγραμμα που πήραμε από το Υπουργείο Ψηφιακής, καταφέραμε και φτιάξαμε έναν αυτοματισμό για το Amber Alert και για το Missing Alert, για τις εξαφανίσεις, όπου με ένα πραγματικά πολύ μικρό ποσό που δόθηκε από το πρόγραμμα, έγινε ένας αυτοματισμός που πλέον σε 10 λεπτά μπορεί να γνωρίζει όλη η Ελλάδα μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, είτε είναι αεροδρόμια ή οτιδήποτε άλλο, τι γίνεται. Και πρέπει να πω ότι σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές αυτός ο μηχανισμός, που δεν είναι τόσο εξελιγμένος όσο είναι αυτός, πληρώνουν ή το κράτος τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο σταθερά. Άρα λοιπόν το χαμόγελο πρωτοπορεί και εδώ, χάνει στους συνεργάτες που έχει, εταιρείες που συμβάλλουν και που κάνουν αυτή τη διαδικασία, και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό, που μπορεί ο καθένας συνεργάτης, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, χωρίς να έχει γνώσεις, μπορεί να αυτοματοποιημένα να ενημερώνει όλη την ελληνική κοινωνία για το δικό σου το παιδί το οποίο εξαφανίστηκε και το οποίο είναι ο κόσμος ολόκληρος. Στο κομμάτι της υγείας επίσης, αξιοσημείωτα τα νούμερα, η βοήθεια, γιατί πίσω από τα νούμερα κρύβονται πάντα παιδιά και οικογένειες, όπως επίσης και οι ανάγκες των ανθρώπων που καλύφθηκαν εξαιτίας του ότι δεν είχαν τα προστοζήν στην καθημερινότητά τους. Να πούμε ότι για τα θέματα υγείας έχουμε αφήσει λίγο, λόγω της φρίκης της πανδημίας, έχουμε αφήσει στα παιδιά μας την πρόληψη. Δεν κάνουμε δηλαδή, δεν είμαστε όπως έπρεπε να είμαστε, σωστά απέναντι στα παιδιά με τα θέματα πρόληψης, που αντιμετωπίζουν καταστάσεις που μπορεί να γίνουν μια αναστρέψιμες. Για δεκάδες νοικοκυριά δεν βγαίνει ούτε αυτό, και το ξέρετε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το χαμόγελο διαθέτει τα κινητά πολυιατρία, διαθέτει τα κοινωνικά πολυιατρία και όλες αυτές τις διαδικασίες μαζί με τους εθελοντές γιατρούς από τα νοσοκομεία, από τους ιατρικούς οδοντιατρικούς συλλόγους όλη την Ελλάδα, και προσπαθούμε να τα στηρίξουμε, ενώ παράλληλα οι οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα με το παιδί τους να μην έχουν πρόβλημα στη διαδικασία, στο που θα φιλοξενηθούν όταν θα πάνε σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, και από την άλλη μεριά να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα, τα αυτονόητα που καμιά φορά κάποιοι δεν τα έχουν. Καθώς επίσης αυτό που είπατε για το θέμα της στόχιας, 17.000 παιδιά περίπου στηρίζουμε με τις οικογένειές τους, για να αποφευθεί η λογική αυτή που γίνεται όταν κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα επιβίωσης και πρέπει να φύγουν από το σπίτι να πάνε κάπου αλλού. Κανένας χώρος, κανένα ίδρυμα, κανένας τρίτος, κανένας ξένος δεν είναι καλύτερος από τη μαμά και τον μπαμπά, που όμως νοιάζονται και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Άρα αυτό που πρέπει να επιβεβαιώνουμε σαν κοινωνία, και αυτό το κάνει το χαμόγελο
σε όλα τα κέντρα στήριξης σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, να επιβεβαιώνουμε ότι τα παιδιά έχουν όχι μια σακούλα φαγητό, γιατί αυτό είναι το μόνο εύκολο, αν μπορώ να το πω έτσι, να έχουν μια ολιστική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, ιατρικών, ψυχολογικών θεμάτων, όλη η οικογένεια, προκειμένου να καλύψουμε τα μήνυμα. Και βέβαια, κύριε Γιαννόπουλε, κλείνοντας ή πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της κουβέντας, να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε ακόμα και σε εκείνα τα παιδιά που δεν χρειάζονται μόνο βοήθεια, αλλά δίδουν τη βοήθειά τους μέσα από το χαμόγελο, γιατί είναι ανάμεσα στους 7.540 ενήλικες εθελοντές που προσφέρουν. Είναι και οι ανήλικοι που συμμετέχουν, το YouSmile. Είναι τα παιδιά μαθητές εθελοντές, είναι τα σχολεία από όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει ένα θαύμα, κάποια στιγμή αξίζει να σας μιλήσουν και να μιλήσετε μαζί τους για να δείτε την οριμότητα και την οτροπία ότι κάποια παιδιά έχουν πραγματικά, πετάνε κυριολεκτικά στις δυνατότητες που τους δίνονται όταν δεν τα χειραγωγούμε, αλλά τα αφήνουμε να βγάλουν τις δικές τους δυνατότητες. Και να μην ξεχάσουμε, τελειώνοντας, ξέρω ότι τελειώσαμε, ότι ένα από τα δύο παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στα 11 σπίτια του οργανισμού του Χαμόγελου έχουν αποκατασταθεί μέσω της επανένωσης του οικογενειακού τους περιβάλλον αναδοχής ή υιοθεσίας. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί υπάρχει μια γενικότερη έτσι ανακοίνωση κατά καιρούς από κάπου, ξέρουν όλοι παππού, ότι υπάρχει πρόβλημα με την υποδηματοποίηση κλπ. Εμείς στο Χαμόγελο λοιπόν κάνουμε τις περισσότερες υιοθεσίες, αναδοχές και κυριότερο αποκατάσταση της οικογένειας, μαζί με την εισαγγελία η οποία έχει την αρμοδιότητα.